Γεια, είμαι ο Κωνσταντίνος και πήγα στο First Dates. Πέρασα πανέμορφα σε αυτήν την μοναδική εμπειρία και διασκεδαστικά από την αρχή έως το τέλος. Το επεισόδιο μου ήταν το καλύτερο υποκειμενικά, αλλά μπορεί και αντικειμενικά, αλλά πάνω απ' όλα έχω αυτογνωσία. Θα χαρακτήριζα την εμφάνισή μου στο First Dates σαν μια κάμπια που στην πορεία γίνεται πεταλούδα. Στην αρχή, καθώς ανοίγω την πόρτα, με υποδέχεται η Ζεν και μου λέει «Επιφυλακτικά μου μπήκες» και εκεί απαντάω με ένα «Λέ». Δεν ήξερα τι θα αντικρίσω καθώς ανοίγω την πόρτα, οπότε ήταν αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα στην αρχή που προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω και να κατανοήσω το μέρος τριγύρω μου. Η υποδοχή της Ζεν με χαλάρωσε ακόμα περισσότερο, η ενέργειά της είναι πάρα πολύ τέλεια. Τα είπαμε λιγάκι. «Ζώδιο είσαι» «Κριός» «Ποιος είναι ο ροσκόπος σου» «Καρκίνος» «Α, σώθηκες» «Τώρα σε έχω πιάσει τελώς, να ξέρεις, γιατί εγώ είμαι καρκίνος» «Σου το κατάλαβες» «Τα νιώθεις τα vibes» «Τα νιώθω τα vibes» Και μετά με πήγε στο μπαρ, όπου ήπια ένα ποτάκι και είπαμε τα δικά μας με τον Τάσο. «Από τι εμπνέεσαι» «Από τους ανθρώπους» «Εσύ από τι εμπνέεσαι» «Πολλές εμπνεύσεις γενικότερα» «Είμαι ένα ζωγράφος και μου αρέσει να ζωγραφίζω καμπάδες» «Άμα έχεις τα πινέλα και τα χρώματα, μπορείς να μεγαλουργήσεις» «Με τις ιδανικές αποχωρώσεις και τους κατάλληλους συνδυασμούς» «Σου το κατάλαβες» «Εσύ ο τύπος μου, είσαι ωραίος» Και μετά από λίγο μπαίνει μέσα στο εστιατόριο το ραντεβού μου. Εννοείται, ως άντρας με τρόπους, της φυλάω το χέρι και της κάνω μια θερμή πρώτη αγκαλίτσα. Γεια. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Χάρηκα, εγώ είμαι η Ολυμπία. Χάρηκα. Και όντως, το πρώτο πράγμα που παρατήρησα πάνω της ήταν το... Μ' αρέσει το τατού, είναι το πρώτο πράγμα που παρατήρησα πάνω σου. Και εννοείται επίσης ότι τράβηξα την καρέκλα για να καθίσει. Θεωρώ ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι κινήσεις είναι αυτονόητες κινήσεις. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Αν γέμιζε όντως με την παρουσία της το εστιατόριο, αν όντως την κοιτούσα και χανόμουν, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαι φαν της Barbie και έβλεπα παλιότερα ταινίες της Barbie και το αγαπημένο μου καρτούν είναι ο Μπομπ Σουγκαράκης. Και αυτό φάνηκε και από τις καλτσούλες που φορούσα. Τότε θα σου αρέσουν σίγουρα οι κάλτσες μου. Εμένα. Ήτανε το πιο συμπαθητικό πράγμα πάνω του. Οι κάλτσες του, εννοείται, με τον Μπομπ Σουγκαράκη. Και στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός. Κάνω την αυθόρμητη κίνηση να πληρώσω εγώ. Είσαι σίγουρος? Ήμουν σίγουρος και γενικά είμαι σίγουρος. Και τον λογαριασμό τώρα φαινόταν ότι είναι άντρας και ότι θα ήθελε να το κάνει. Τώρα θέλω να σου κάνω μια αγκαλίτσα. Εμένα. Εσένα. Θα σου κάνω μια αγκαλίτσα. Ναι. Βεβαίως ακόμα μία αγκαλίτσα, διότι είμαι αγκαλίτσας. Μου αρέσουν οι αγκαλίτσες. Και καθώς σηκωνόμαστε για να αποχωρήσουμε από το εστιατόριο, λέω να κάνουμε μία κούπα και δεν είχα δει ότι αυτή το είχε πιει όλο το ποτό της και είχε μπόλικο μέσα. Και το πίνω όλο κούπα και με χτυπάει λιγάκι, αλλά ήταν το καλό το χτύπημα. Και κοιτάξτε εδώ τη φάτσα μου. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Η φάση με τα χέρια θα μπορούσε όντως να είναι cringe. Αλλά αυτοσχεδίαζα εκείνη τη στιγμή. Έτσι αυθόρμητα, έτσι απλά. Να σε αφήνω στα καλύτερα χέρια. Τέλεια. Είναι. Είναι, πώς τα βλέπεις, είναι απαλά. Κάνουν όμορφη τρίβη με τα δικά σου. Μόλις φεύγουμε από το εστιατόριο, η Ζεν μου δίνει τα respect. Εγώ δεν έχω κάτι καλύτερο από το να γνωρίσω έναν άνθρωπο που μου βάζει τα γυαλιά. Ο Κωνσταντίνος έκανε όλες τις σωστές κινήσεις που πρέπει να κάνει ένα αγόρι στο πρώτο ραντεβού. Την έκανε να ανοίξει. Η Ζεν έχει μάτια και βλέπει. Καρδούλες και πολλές αγκαλίτσες. Και στο τέλος μας κάνουν την γνωστή ερώτηση εάν θα βγαίναμε δεύτερο ραντεβού. Εκεί πέρα εγώ με το άκουσμα της ερώτησης η απάντησή μου ήταν κατευθείαν ναι. Η κοπελιά εκεί πέρα μου λέει ότι θα βγαίναμε σε φιλικό επίπεδο. Όχι, δεν στεναχωρήθηκα.
και ούτε απέκτησα αισθήματα για την κοπέλα με το καλημέρα μέσα σε λίγα λεπτά. Μιας και είμαστε και σε ένα show, μην ξεχνάμε, και γι' αυτό σε κάποιες στιγμές στο ραντεβού μας θα με είδατε ότι ήμουνα σαν NPC, σαν AI, καθώς σκεφτόμουν κάποια πράγματα, ενώ ότι είμαι αυθόρμητος, αλλά όταν μου λέει η άλλη ότι θα βγαίναμε σε φιλικό επίπεδο και δεν θα ήθελα να πω ένα εντάξει, ότι είμαι okay με αυτό, δημόσια σε όλη την Ελλάδα ότι θα βγαίναμε φιλικά. Οπότε εκεί πέρα σκέφτηκα για λίγα δευτερόλεπτα τι μπορώ να πω. Ναι, θα βγούμε δεύτερο ραντεβού. Έχουμε πει ότι θα βγούμε δεύτερο ραντεβού, αλλά νομίζω όχι σε ερωτικό επίπεδο, αλλά σε φιλικό. Κωνσταντίνε. Κρατάμε ότι θα βγούμε δεύτερο ραντεβού. Τώρα δεν μου άρεσε να βάζω ταμπέλες, αλλά θα βγούμε δεύτερο ραντεβού. Και θεωρώ ότι η απάντηση που έδωσα ήταν μια πολύ καλή απάντηση. Και γενικά, όπως παρατηρήσατε, δεν είπα κάτι άσχημο προς την κοπέλα. Μόνο καλά και ευγενικά πράγματα και όχι προσβλητικά. Ασχέτως αν φαινόμουν σε κάποιες φάσεις περίεργος, όπως διάβασα και σε κάποια σχόλια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορείς από κάτω να σχολιάσεις την αγαπημένη σου στιγμή από το επεισόδιο. Σε ποια στιγμή όταν με είδες γέλασες ή είπες wow. Εάν δεν έχεις κάνει ακόμα subscribe στο κανάλι μου, γιατί αργείς, τζάπα είναι. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Χάρηκα, για τα λέμε στο επόμενο βίντεο.